Έτοιμο να ανταποκριθεί όλο ένα και αυξανόμενε απαιτήσει για σύγχρονε υποδομέ όσον αφορά το επίπεδο εξοπλισμού και κτηριακών εγκαταστάσεων, εμφανίζεται το πλήρω ανανεωμένο πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Το ολοκένουργιο στολίδη στην καρδιά τη Λεμεσού, χωρητικότητα 730 τόμων, ανταποκρίνεται πλήρω στι τεχνικέ και καλλιτεχνικέ απαιτήσει τη εποχή. Στο πλαίσιο διάσκεψη τύπου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, ο Δήμαρχο Λεμεσού και η Διευθυντική Ομάδα του Θεάτρου ανακοίνωσαν την έναρξη λειτουργία του. Η ζωή στην πόλη μα σημαίνει κατεξοχήν πολιτιστική ανάπτυξη. Και πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο θέατρο στο κέντρο της Λεμεσού, στο κέντρο του κέντρου, με τις νέες ανάγκες που διαμορφώνουν την ύμαρξη των πανεπιστημίων και άλλων σημαντικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πέραν από το πολιτιστικό κομμάτι, το θέατρο μας θα διαδραματίσει ένα ξεχωριστό ρόλο, όχι μόνο προσφέροντας στέγη σε όσους το χρειάζονται, αλλά παράγοντας και το ίδιο πολιτιστικές προτάσεις, πολιτιστικές δράσεις, πολιτισμό. Το κόστος αναγέννησης του Ματίχιου, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ανεγέρθηκε το 1949, ανήλθε στα 9 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτήθηκε κατά 90% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σε μια χώρα όπως η Κύπρος, που πριν από 2-3-4 δεκαετίες ήμασταν μια καθαρόιμη αγροτική ε, χώρα, ξαφνικά να υπάρχει κοινό που να απαιτεί να έχει θέατρο στην πόλη του, θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να μπει σε, αυτή, σε αυτό το παιχνίδι. Τα επίσημα εγκαίνια του Πατυχίου Δημοτικού Θεάτρου θα τελεστούν την ερχόμενη Παρασκευή 25 Νοεμβρίου από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη. Την όμορφη βραδιά θα συμπληρώνει ένα συναπάντημα των καλλιτεχνικών δυνάμεων τη Λεμεσού σε μια παράσταση που φέρει την ονομασία Μαζί Επισκοινή και με δύο συναυλίε που θα δώσει ο Σταύρο Ξαρχάκο με ερμηνευτέ την Ελεονάρα Ζουγανέλη και το Μιλτιάδη Πασχαλίδη.